Και είστε όλοι υποκριτές, όπως είπα. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το έγκλημα. Έχετε θάψει αυτό το έγκλημα γιατί μισείτε όλη τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη φωνή που πήγε εδώ μέσα και χάλασε αυτή τη σούπα που υπήρχε. Τη απόλυτη συγκάλυψη για τη διαφθορά και για όλα τα παραπτώματα. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τηλέφωνο και δίνει εντολές σε δικαστικούς. Και μάλιστα απείλησε όποιον έβγαζε νέα στοιχεία στο φως ότι θα τον συλλάβουν και θα τον κλείσουν φυλακή, ακόμα και αν είναι βουλευτής. Αυτά έλεγε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για ποιο λόγο χαρακτηρίζω μαφία αυτή την κλίκα του Σαμαρά? Γιατί η μαφία, ως προς τον όνομα, δεν μπορεί να σε χτυπήσει στα ίσα, χτυπάει οικογένειες. Αυτό κάνανε και σε μένα. Όταν βγήκαν οι αποκαλύψεις για τον Παλτάκο, δεν μπορούσε να με κλείσει απευθείας στη φυλακή. Και πάει ένα χαρτί στον αδερφό μου που υπηρετούσε αντιπολεμαγό στη δεύτερη μοίρα λέξη του στον Αυτόπυργο και του κάνουν παράνομα και παράτυπα και εντελώς με άθλιο τρόπο μετάταξη και μετάθεση και τον στέλνουν στο Τάγμα Πεζικού στα Μοθράκη. Δηλαδή χτυπάει οικογένειες, εμποδίζει, δεν μπορεί να χτυπήσει εμάς τους ίδιους. Και μπορεί να μας κλείσατε φυλακή και να νομίζατε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάψει η φωνή της αλήθειας. Αλλά η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν επέλθει κάθαρση.